Θήκες που είναι φτιαγμένες για να δε. Καλώς ήρθατε σε ένα ολοκληρωμένο βίντεο, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο στο οποίο θα σπάσουμε πράγματα. Εντάξει, για την ακρίβεια θα προσπαθήσουμε να μην σπάσουμε πράγματα, αλλά θα σπάσουμε και πράγματα. Και θα ξεκινήσουμε από μια συσκευασία που μου ήρθε από την... εντάξει, όλα καλά παιδιά, έτσι εδώ το έσπασα. Από τη Mobile Fox. Τι χέρι έχω άδειμα, σας είπα να σπάσουμε πράγματα. Στο οποίο γράφει Hello Greece. Το βλέπετε, Hello Greece. Θα μου πείτε πάνω τι έχει εδώ μέσα, θα δούμε. Βέβαια με αυτήν εδώ τη συσκευασία μου φέραν και ένα σφυρί και μου είπαν ξεκάθαρα, ξεκινάς σπάζοντας τη συσκευασία. Και ποτέ κανείς δεν είπε όχι σε λίγο σπάσιμο. Ας ξεκινήσουμε. Στο καλό. Ωραία. Το γρηγορότερο και πιο αποτελεσματικό unboxing που έχουμε δει ποτέ στην ιστορία. Με αυτόν τον τρόπο υποδεχόμαστε την Mobile Fox στην Ελλάδα, η οποία είναι μια εταιρεία που φτιάχνει θήκες που είναι φτιαγμένες για να αντέχουν. Να αντέχουν πολλά χτυπήματα και θα δείτε και στην πορεία τι εννοώ. Πρωτού βέβαια ανοίξω και σας δείξω αναλυτικά τις θήκες, θα σας δείξω τι άλλο μου έχει δώσει η εταιρεία. Μου έχει δώσει ένα iPhone 11 Pro. Το βλέπετε, το οποίο θα δοκιμάσουμε σε πάρα πολύ extreme συνθήκες μαζί με τις θήκες. Οπότε το αφήνουμε εδώ λίγο στην άκρη και πάμε να δούμε. Ας ανοίξουμε τώρα μία από τις τρεις συσκευασίες. Αυτή είναι η συσκευασία, μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή έρχεται στο σπίτι σου αυτό το ωραίο πραγματάκι και όταν την ανοίγεις θα δεις μέσα την θήκη αλλά και... οπα, δωρεάν ένα nano glass στο οποίο μπορεί να το τοποθετήσεις για έξτρα προστασία. Τι γίνεται τώρα με αυτές τις θήκες? Υπάρχει ποικιλία τεράστια και στα σχέδια, αλλά και μπορείς να φτιάξεις το δικό σου. Δηλαδή να δώσεις ό,τι φωτογραφία θες και να φτιάξουν μια θήκη τρομερής ευκρίνειας με το δικό σου σχέδιο. Επίσης έχει anti-scratch επιφάνεια για να μην μπορεί να χαράσετε έτσι εύκολα και έχει γύρω γύρω μια matte επιφάνεια που του δίνει πάρα πολύ καλό grip. Στο εσωτερικό έχουμε το Red Drop X, το οποίο είναι όλη μαγεία για να απορροφάει τους κραδασμούς και να μην σπάει το κινητό, πράγμα το οποίο θα το τεστάρουμε. Και τώρα γύρω γύρω από την κάμερα έχει το δαχτυλίδι που γράφει Mobile Fox, το οποίο φωσφορίζει στο σκοτάδι, τόσο ώστε να μην χάνεις το κινητό μέσα στη νύχτα. Οπότε βάζουμε εδώ το κινητό, το οποίο φοράει και το προστατευτικό τζάμι και μας λέει αντέχει από πτώση του 3,5 μέτρα. Οπότε το πιάνουμε εδώ. Εγώ είμαι 3,5, όχι δεν είμαι. Φωνάει η καρδιά μου. Φωνάει η καρδιά μου και... έλα, εντάξει, easy. Δεν έπαθε τίποτα. Δεν έπαθε τίποτα. Oh! Έλα, ρε φίλε. Oh! Τι το κάνεις, σε παρακαλώ. Έχω μια ομάδα ολόκληρα που πίσω μου λέει σε παρακαλώ πάνω με το κάνεις. Παιδιά, άντεξε, τι ας πω, δεν έχει τίποτα. Ούτε γρατζονίστηκε το τζάμι. Πέρασε το drop test στο στούντιο του Πάνου Dent λοιπόν, σε πρώτη φάση. Και μια και είπα και Πάνος Dent, για δείτε εδώ τι θήκη έχουμε. Μου λέει Mobile Fox πάνω, φτιάξε ό,τι θήκη γουστάρεις. Και εννοείται να φτιάξουμε θήκη PDT by Πάνος Dent με το αγαπημένο σχέδιο της ομαδάρας. Και έχω και μία ακόμα, την Grindmore, η οποία δεν είναι καθόλου τυχαία, πως τη φοράω και στο κινητό μου σε καθημερινή βάση. Και πολλοί από εσάς παρατηρήσατε σε Instagram story ότι ήδη χρησιμοποιώ αυτές τις θήκες και από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχω κανένα, μα κανένα παράπονο. Το καλύτερο όμως ποιος... όχι. Το καλύτερο όμως ποιος... το καλύτερο όμως ποιο είναι. Βασικά όχι. Το καλύτερο όμως ποιο είναι. Ότι 8 Ιουλίου, 6 ώρα το απόγευμα, ανοίγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το site της Mobile Fox με 33% έκπτωση στα πάντα μόνο για 6 ώρες. Και δωρεάν μεταφορικά. Θα σας έχω νοείται link κάτω στην περιγραφή. Βάλτε notifications να το περιμένετε. Βάλτε reminders στα κινητά σας. Δεν ξέρω τι θα κάνετε εκείνη την ώρα να είστε εκεί, διότι θα γίνουν όλες sold out. Πιστέψτε με, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε θήκη αυτή τη στιγμή. Και τώρα παιδιά είμαστε έτοιμοι να αποδείξουμε την αξία τους. Είμαστε, το έχουμε. Θα πάμε να τεστάρουμε την θήκη αυτήν με το iPhone σε συνθήκες καθημερινές, γιατί στη τελική αυτό σε νοιάζει, θα σπάσει ή δεν θα σπάσει όταν περπατάω στον δρόμο ή όταν πατάω το κινητό μου με το αυτοκίνητό μου. Θα το ανακαλύψουμε τώρα. Φύγαμε. Ένα πάρα πολύ κλασικό σενάριο είναι ότι μιλάς εκεί με την κοπέλα ή με τον φίλο ή με τον συνεργάτη ή με τον οποιοδήποτε και εκνευρίζεσαι. Και σοβαρά τώρα, να μην δουλεύεις! Εντάξει, αυτό μην το κάνετε, δεν το προτείνω σε κανέναν. Παρόλα αυτά, αν φοράς την οδοντιθήκη, το κινητό σου θα αντέξει.
και δεν θα χρειαστεί να πληρώνεις ένα χιλιάρικο για να πάρεις καινούριο iPhone. Οπότε περνάει αυτό το τεστ. Ένα άλλο πολύ κλασικό παράδειγμα που μου έχει τύχει όντως είναι να κατεβαίνεις στις σκάλες μιλώντας στο τηλέφωνο, να σου πέσει και απλά να κατρακυλάει το κινητό. Για να δούμε. Θα αντέξει το iPhone με τη MobileFox. Το ξέρετε. Εντάξει. Δεν περνάω καλά σε αυτό το γύρισμα. Αλήθεια, σε λέω, κάθε φορά που πέφτει από τα χέρια μου, πονάει. Συνεχίζουμε με απλά καθημερινά σκηνικά τα οποία μπορούν να σου συμβούν στο δρόμο και γι' αυτό θα μας βοηθήσει η πανέμορφη Κωνσταντίνα. Γεια σας! Είσαι έτοιμη να ρίξουμε κινητό κάτω και να δούμε αν θα σπάσει? Δεν μπορώ! Πάμε να δούμε πώς είναι να μιλάς στο τηλέφωνο, να περπατάς και ξαφνικά να πέφτεις πάνω σε κάποιον. Και τι εννοείς πάνω στο Dendvlogs είναι το καλύτερο κανάλι? Ωπα! Καλά! Θα μας σκοτώσεις! Το κινητό μας, ρε κοπελιά! Ευτυχώς φοράω θήκη MobileFox. Εντάξει, κοιτάξτε, δείτε τίποτα. Λερώθηκε, δεν έπαθε τίποτα. Αλήθεια, δεν έπαθε τίποτα. Τι? Κωνσταντίνα, έχω ένα iPhone που φοράει και μια θήκη. Θέλεις να παίξουμε πασούλες, ε? Θέλεις? Όχι. Όχι, αλλά λες, έλα, παίξουμε λίγο, έλα. Δεν μπορώ. Σιγά iPhone είναι στην τελική. Έλα. Ας το κάνω. Πέτα. Ζημιά. Το σπασά, για να δούμε. Όχι. Welcome to Notes. Για να δούμε. Τίποτα, παιδιά. Αρχίζουν να εμφανίζονται κάποιες μικρές γρατζουνιές. Αλλά το κινητό είναι εξαιρετικό. Κωνσταντίνα, παίξουμε λίγο ακόμα πασούλες. Όχι, όχι, έλα. Δεν είναι καλό, το φορώ. Έλα, έλα, έλα. Έλα, έλα. Πάρα πολύ. Και τώρα τη δυσκολεύω. Όχι. Πάει το κινητό. Πάει το κινητό. Καλά είναι. Καλά είναι. Όλη η γειτονιά λέει πάει το κινητό. Το κινητό, παιδιά, δεν έχει πάει τίποτα στην οθόνη. Και έχουμε έτσι, λίγες μικρές γρατζουνιές εδώ. Έχει επιβιώσει και αυτό ήταν extreme test. Λοιπόν, έχουμε κάνει πολλά τεστ ψηλο extreme. Πάμε να δούμε αν όντως σε τι κατάσταση βρίσκεται το κινητό. Ξέρω αν φαίνεται. Είναι τίποτα, βασικά απλά τίποτα. Είναι σε τέλεια κατάσταση. Ωραία όλα αυτά τα τεστ βέβαια, αλλά ήρθε η ώρα να δούμε αν θα τα καταφέρει απέναντι στη Mazdara. Βέβαια, πρωτού ξεκινήσουμε την απόλυτη δοκιμασία, θα κάνουμε το εξής τεστ. Πόσες φορές έχει τύχει να αφήσετε το κινητό σας πάνω στο αυτοκίνητο και να μπείτε και να ξεκινήσετε? Εμένα προσωπικά δεν μου έχει συμβεί ποτέ, αλλά θα δούμε τι θα γίνει αν το κάνετε. Ωραία, και τώρα φεύγουμε. Δεν έφυγε, δεν έφυγε. Παιδιά, δεν έφυγε και θα σας πω για ποιο λόγο δεν έφυγε. Είναι αυτή η μάτια επιφάνεια που σας είπα, η αντιολισθητική. Αυτό κράτησε το κινητό πάνω στα μάξι. Οκ, κοιτάξτε, για χάρη της επιστήμης, έστω ότι έφυγε. Ωχ, το κινητό μου είναι καλά. Δεν έπαθε τίποτα. Μόνο κάτι γρατζουνιές. Αλλά, τι θα γίνει αν το βάλουμε σε extreme συνθήκες, πράγματα τα οποία μπορεί και να συμβούν στην κανονική ζωή. Λοιπόν, πάμε τώρα για το πιο extreme test. Τι θα γίνει αν, λέω εγώ τώρα, συμβεί κάτι περίεργο και πέσει το κινητό σου και το πατήσει με τη Mazdara. Δηλαδή, βρίσκεται σε μια τέτοια θέση. Βέβαια, στη δικιά μας περίπτωση έχουμε 19 ρεζάντες με πολύ λεπτό προφίλ ελαστικού, οπότε από ό,τι καταλαβαίνετε θα πέσει σχεδόν όλο το βάρος του αυτοκινήτου πάνω στο κινητό. Για να δούμε. Αντέξει, αλλά επειδή δεν μου πάει η καρδιά να πατήσω την ομαδάρα απαιτητή, πάμε να αλλάξουμε μια θήκη. Ωραία, τώρα μάλλον καλύτερα. Ταιριάζει και τα stripes. Το τοποθετούμε και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Πλάκα κάνεις. Μπρο. Δεν έχει πάθει τίποτα. Τίποτα. Οκ. Τελικά αντέχει περισσότερα από όσα νόμιζα. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε με λίγο περισσότερη δύναμη και το βάζω ξανά στην πίσω ρόδα. Να το πατήσει καλά. Το εκτόξευσες. Το εκτόξευσες κάπου. Παιδιά, εκτοξεύτηκε το κινητό, δεν έχω ιδέα που είναι. Έχει σι μέσα, να το πάρουμε τηλέφωνο. Ανάτο, να το πάρουμε τηλέφωνο. Τι λες? Το βρήκα πάνω. Από το κάτω. Ουφ!
Τι καταφέραμε! Λοιπόν, η θήκη τα έπαθε μόνο αυτά. Η θήκη, απίστευτο. Περίμενε. Λοιπόν, και το τζάμι έχει ροδιές, αλλά το κινητό το ίδιο δεν έχει πάθει τίποτα. Δείτε το που έχει θήκη. Έχει λιώσει. Αλλά το κινητό άντεξε, δες το. Να το βγάλουμε το τζάμι. Ακραίο. Κάτσε. Δεν το πιστεύω. Τίποτα, εντάξει. Ελάχιστα εδώ, αν έχει κάποια γρατζουνιά, ούτε, ναι. Άντεξε όλη, αυτή ήταν όλη η δύναμη της Μαζδάρας. Δυνατή εκκίνηση και το iPhone μας είναι στα χέρια μου. Για να καταλάβετε με τι δύναμη έγινε, έχω αφήσει ροδιές. Ροδιές, έκανε burnout κανένα. Πίσω στο στούντιο μετά το τελευταίο extreme test μας, στο οποίο καταφέραμε να διαλύσουμε την θήκη, αλλά το κινητό μας επιβίωσε με τεράστια επιτυχία. Έχουμε αυτή τη θήκη ποιητή, η οποία έφαγε πάρα πολλά χτυπήματα, αλλά έμεινε μαζί μας. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να τελειώσουμε αυτό το βίντεο. Επαναλαμβάνω, 8 Ιουλίου, 6 ώρα, ανοίγουν οι προσφορές και ανοίγει το site με δωρεάν μεταφορικά και 33% έκπτωση σε όλες τις θήκες. Link θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Μην χάνετε την ευκαιρία. Ειλικρινά πιστεύω ότι είναι ό,τι πιο worth κυκλοφορεί σε θήκες, διότι παίρνεις και super θήκη, αλλά και τρομερό προστατευτικό τζαμάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια πόσο extreme θεωρήσατε αυτά τα τεστ και αν πιστεύατε ότι θα καταστραφεί τελείως το κινητό. Τσεκάρετε περισσότερα βίντεο και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο.